Το έχω σημειωμένο από την, για την Αυγή, γιατί στη σελίδα. Εγώ δεν το είχα δει, αλήθεια. Με αφορμή για τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη κτλ. Γράφει στη σελίδα 2 η Αυγή: ο πλήρως μεταλλαγμένος αρχιεπίσκοπος μετατράπηκε οριστικά στο γαλάζιο άνθος της διασταύρωσης της κοινωνικής ακροδεξιάς, Βορύδης, Γεωργιάδης και άλλοι, με την οικονομική ακροδεξιά του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και την πνευματική του Σεραφείμ, του Άνθιμου και του Αμβρόσιου. Συμφωνείς? Τι να σου πω, απολύτως. 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 Πρόκειται για μια συμμαχία. Τι είναι ακροδεξιός ο αρχιεπίσκοπος? Συγγνώμη, ο λόγος γαλάζιο άνθρωπος της διασταύρωσης. Ότι ο μουσουλμανισμός δεν είναι θρήσκευμα, ο λόγος εναντίον των προσφύγων, να μην γίνει τέμενος ο διαχωρισμός των... από εδώ οι χριστιανοί και από εδώ οι υπόλοιποι, αυτό είναι προοδευτικός λόγος. Και αυτό γιατί άκουσε ο Πρωθυπουργός τον Αρχιεπίσκοπο και απέπεμψε τον κύριο Φίλη, εφόσον ο Αρχιεπίσκοπος είναι ακροδεξιός κατά τα λεγόμενα εδώ? Ναι, σε συμβολικό επίπεδο είναι πολύ αρνητική αυτή η αλλαγή. Μπορεί να ήθελε να χαλαρώσει το μέτωπο, ενδεχομένως. Θεωρώ όμως ότι και ο κύριος Γαβρόγλου στην ίδια ρότα με τον κύριο Φίλη είναι. Αν θυμάμαι και καλά, είναι και υπεύθυνος της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για το εσωτερικό του κόμματος σημαίνει κάτι αυτό, Ανδρέα? Γιατί καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Φίλης έκανε μια ομιλία, ας την πούμε, χαρακτηρίστηκε σήμερα την εφημερίδα των συντακτών, μανιφέστο. Για το εσωτερικό... Όχι, μανιφέστο, είναι μια, ήταν μια ομιλία η οποία ήταν, να το πω έτσι απλά, κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι πού, είναι η συνείδηση της αριστεράς. Αυτή είναι η αριστερά. Στην αριστερά κάπου που γράφω. Ναι, αυτή είναι η αριστερά. Λες. Η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή, δεν είναι άλλη. Ναι, αν είναι αυτή η αριστερά, δεν είναι η αριστερά του Τσίπρα. Του Τσίπρα, σωστά. Τώρα εντάξει, όχι. Δεν είναι λοιπόν, έτσι. Συγγνώμη, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωση, κ. Τζανακόπουλος. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός έχει τα χαρακτηριστικά ανανέωσης, αλλά και.